Ο Βαγγέλης Αποστόλου, κύριε Υπουργέ, το λόγο. Μπορείτε να μου πείτε πόσο χρόνο θέλετε? 5 λεπτά το πολύ. Έτσι. Καταρχάς, αγαπητοί συνάδελφοι, να λύσουμε μία παρεξήγηση σχετικά με την τροπολογία που αφορά το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ για τις ενισχύσεις και αποζημιώσεις του αγροτικού χώρου. Η υποχρέωση για φορολόγηση των συγκεκριμένων ενισχύσεων απορρέει από τη ρύθμιση που έγινε και θα ίσχυε για το έτος 2014. Θέλετε να σας φέρω την ανακοίνωση τη δικιά σας, της Νέας Δημοκρατίας, τη χθεσινή, όπου μιλάτε για αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία από πλευράς της κυβέρνησης για να λύσει το θέμα? Εγώ σας λέω ότι εσείς στην ανακοίνωσή σας αποδεχόσαστε ότι νομοθετικά μπορεί να λυθεί το συγκεκριμένο θέμα. Και ερχόμαστε εμείς, ακούστε με, και ερχόμαστε εμείς και λέμε το πάρα πολύ απλό. Έχουμε περίπου, αφήστε με ολοκληρώσω. Έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες που παίρνουν αυτές τις ενισχύσεις σε ετήσια βάση. Από αυτούς τους 1 εκατομμύριο Έλληνες, με τη δική σας ρύθμιση, με το 13% από το πρώτο ευρώ, περίπου 300 εκατομμύρια ήταν η συγκεκριμένη πρόσθετη φορολόγηση. Και επειδή εμείς ξέρουμε ιδιαίτερα ότι με τη φορολόγηση που προβλέπεται για το 2014 μιλάμε για επίθεση λαϊλασία του αγροτικού χώρου, κάνουμε αυτή την κίνηση η οποία ξέρετε πόσο αφορά. 50.000 αγρότες και μόνο, οι οποίοι θα πληρώσουν 64 εκατομμύρια. Δεν κάνω κανένα λάθος, αγαπητές συνάδελφοι, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχω μπροστά μου και τις... Πάντως έτσι δεν μπορεί να γίνει διάλογος, κύριε αφορά συνάδελφοι. Αφορά 50.000 αγρότες οι οποίοι... Κύριοι συνάδελφοι, αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει. Δεν μπορεί να γίνει διάλογος έτσι. Λοιπόν, αφορά 50.000 αγρότες οι οποίοι παίρνουν επιδοτήσεις, ενισχύσεις πάνω από 12.000 ευρώ. Διότι μέχρι τα 12.000 ευρώ οι υπόλοιποι 950.000 δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Ενώ σύμφωνα με τη δική σας ρύθμιση, με το 13% θα πλήρωναν όλοι 300 εκατομμύρια. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η τοποθέτηση και η οποία είναι στοιχειοθετημένη. Και έρχομαι λοιπόν στο άλλο κομμάτι που αφορά ιδιαίτερα, επειδή τόσο από πλευράς Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ λέτε όλοι, θέλετε να συνεχιστεί η δεύτερη καλλιέργεια? Νομίζω το θέλουμε όλοι, Το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να έχουμε αυτάρκεια στη ζάχαρη? Όλοι το θέλουμε. Που σημαίνει τι? Θέλουμε να λειτουργήσει η βιομηχανία ζάχαρης. Το θέλουμε. Εκεί λοιπόν τώρα αρχίζεται. Ναι, αλλά το θέλουμε όμως να δούμε πώς θα γίνει βιώσιμη. Και όταν λοιπόν μπαίνετε στη συζήτηση του πώς θα γίνει βιώσιμη, καταλήγετε ουσιαστικά ότι δεν μπορεί να γίνει βιώσιμη, άρα να την κλείσουμε. Αυτή είναι η θέση σας. Εμείς λέμε λοιπόν, θέλουμε και θα προσπαθήσουμε μέσα από ένα ξεκίνημα που κάναμε να την κάνουμε βιώσιμη τη δραστηριότητα. Και εγώ σας λέω, σας είπα μερικά νούμερα για να τα καταλάβουμε και πολύ ξανά. Έχουμε λοιπόν μια δέσμευση εμείς και λέμε μέσα από συμφωνία με τους παραγωγούς 45 ευρώ τον τόνο για να υπάρξει μια ελάχιστη ικανοποιητική, τη θεωρούμε στις σημερινές συνθήκες, έτσι, αμοιβή του τεφλοπαραγωγού. Και λέμε πάρα πολύ απλά, να δούμε πώς το 45 θα το μειώσουμε, γιατί επηρεάζει το κόστος παραγωγής. Είπαμε λοιπόν, συνδεδεμένη ενίσχυση, ολοκληρωμένη διαχείριση, το 45 αυτόματα πάει στο 32. Σας είπα προηγούμενα ότι μια προσπάθεια μέσα από τον κανονισμό 13.08, τον οποίον έχει η Φιλανδία για λογαριασμό της στον τομέα της ζάχαρης, όπου άλλα 5 ευρώ θα πάμε στα 28. Πιο κάτω είναι λίγο δύσκολο. Είναι νομίζω όλο ιδιαίτερα από πλευράς των παραγωγών κάτι το θετικό. Άλλο κομμάτι λοιπόν που πρέπει να δούμε, που μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
Έχουμε μια ποσόστοση γύρω στα 158.000 στρέμματα. Μπορούμε να σπρώξουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε αυξάνοντας την παραγωγή τεύτρων, καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτόματα έχουμε μία μείωση στο κόστος παραγωγής. Συμφωνούμε, κάνουμε μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μας βοήθησε ειδικά φέτος ο καιρός. Θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Όμως είναι μέσα σε μια στόχευση και αυτή τη στόχευση να την έχετε υπόψη σας, διότι το 2017 που καταργούνται οι ποσοστώσεις, εμείς ήδη θα έπρεπε να έχουμε προς αυτή την κατεύθυνση, για τον απλούστατο λόγο ότι μετά το 2017 θα είχαμε και τη δυνατότητα να καλύψουμε την ανάγκη που έχουμε, η οποία ανεβαίνει στους 300.000 τόνους. Είναι και αυτό, δεν είναι κάτι, δεν πρέπει, όταν μιλάμε για αυτάρκεια, δεν πρέπει λοιπόν αυτό να το υπηρετήσουμε. Άρα λοιπόν, δεύτερο πακέτο, τρίτο πακέτο, υπόθηκε και προηγούμενα από τον Υπουργό. Δεν πάει άλλο αυτός ο αναγκαλισμός και αυτή η σχέση μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς και Βιομηχανίας Ζάχαρης. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο βάρος από πλευράς Βιομηχανίας Ζάχαρης για την Τράπεζα Πειραιώς, να βρει και η ίδια η τράπεζα μια λύση. Θα βρούμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί βιωσιμότητα με αυτές τις οικονομικές εξαρτήσεις. Άρα λοιπόν, εάν τα δείτε αυτά στο σύνολό τους και με μια προοπτική, δεν είναι η βάση για ένα σχέδιο μέσα από το οποίο μπορεί να γίνει βιώσιμη συγκεκριμένη δραστηριότητα? Γιατί λοιπόν, ενώ οι ίδιοι αποδέχεστε και κυρίως σας πονάει εντός εισαγωγικών, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν τετροπαραγωγοί οι οποίοι διαμαρτύρονται και οι οποίοι αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την κατάσταση που έχουμε φτάσει, γιατί παίρνετε μια θέση τέτοια? Ναι μεν, αλλά, και το αλλά λουκέτο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Η κοινοβουλευτική